Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα μιλήσουμε για γεγονότα που άλλαξαν την οπτική των Ελλήνων απέναντι στα οικονομικά, τις επενδύσεις και το χρηματιστήριο. Αναφέρομαι φυσικά στη φούσκα του ελληνικού χρηματιστηρίου του 1999. Πολλοί από εσάς δεν είχατε γεννηθεί ακόμα, ενώ οι περισσότεροι ήμασταν πολύ μικροί για να μας έχει επηρεάσει συνειδητά. Ήταν όμως μια εποχή που κάθε 10 λεπτά σταματούσε η ροή του τηλεοπτικού προγράμματος για να μάθουμε όλοι τι συνέβαινε στις Σοφοκλέους. Μεγάλη άνοδο σημείωσε ο γενικός δείκτης σήμερα στη Σοφοκλέους. Πραγματικά, παιδιά, δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι συνέβαινε. Μας έκοβαν τα καρτούν στη μέση για να μας δείξουν πώς πάει η Πεντζετάκης και τα Σωληνουργία Κορίνθου. Όλες οι εφημερίδες, ακόμα και οι αθλητικές, είχαν παράρτημα χρηματιστήριο. Βέβαια, τώρα θα μου πείτε μας με το στοίχημα, δίπλα ήταν και το χρηματιστήριο τότε, αλλά τέλος πάντων. Μόνιμο θέμα στα οικογενειακά τραπέζια ήταν η πορεία του χρηματιστηρίου, το νέο Limit Up και φυσικά όλοι είχαμε ένα θείο που βροντοφώναζε ότι βρήκε την καλύτερη μετοχή του ταμπλό. Παρότι το μόνο που ήξερε από ταμπλό ήταν αυτό το αυτοκίνητο. Καλά μου παιδιά, καθίστε αναπαυτικά και αφήστε τον θείο Τσού να σας διηγηθεί μια ιστορία για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιοί. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή, τις απόψεις μου και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε νομικές ή επενδυτικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Ας ξεκινήσουμε με λίγη ιστορία. Ελάτε, μην βαριέστε. Ωραία είναι. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ιδρύθηκε το 1870, αρχικά σαν μια αλέσχη όπου πλούσιοι επιχειρηματίες των Αθηνών αγόραζαν και πουλούσαν τις μετοχές των εταιριών τους. Το κτίριο ήταν στη διασταύρωση Ερμού και Όλου και για αρκετά χρόνια ήταν ένα κλειστό κλαμπ μόνο για τους εξέχοντες επιχειρηματίες της πόλης. Ωστόσο, η μη τυπική λειτουργία του είχε δημιουργήσει και άλλα παραρτήματα σε άλλες πόλεις της τότε Ελλάδος, δηλαδή από τον Πηνιό και κάτω. Με δύο χαρακτηριστικά να είναι η Ερμούπολη στη Σύρο και ο Πειραιάς. Για πάνω από 100 χρόνια το χρηματιστήριο ήταν ένας χώρος όπου ελάχιστα άτομα είχαν πρόσβαση και για να επενδύσει σε μετοχές έπρεπε να ανήκεις αποκλειστικά στην οικονομική ελίτ της χώρας. Άντε, γιατί πολύ έχουμε καλό μάθημα την Freedom 24 που μας δίνει δωρεάν συναλλαγές σε όλους. Να μάθουμε, να εκτιμάμε και τι έχουμε. Το 1985 δημιουργείται ο Γενικός Δείκτης που δείχνει τη συνολική εικόνα της αγοράς και ξεκινάει με τη βάση του 100. Τι συνέβη όμως το 99 και μαζικά άρχισαν όλοι να ασχολούνται με το χρηματιστήριο? Μήπως είχαν έναν τσούνι να τους μιλάει για επενδύσεις σε ETFs? Όχι ακριβώς. Για την ακρίβεια, καθόλου ακριβώς. Πάμε να δούμε μαζί. Το 1992 η συνθήκη του Maastricht έφερε κοντά όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, με στόχο να δημιουργήσουν μια ενιαία ευρωπαϊκή οικονομία με κοινή οικονομική πολιτική. Απότερο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια ισχυρή Ευρώπη, η οποία θα μπορούσε να σταθεί ανάμεσα στην Αμερική και την κατεστραμμένη τότε Σοβιετική Ένωση. Σε αυτήν τη συνθήκη αποφασίστηκε ότι η προτεραιότητα έχει η δημιουργία ενός κοινού νομίσματος που θα μπορούσε να δώσει πρακτική οικονομική ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Το γνωστό πλέον σε όλους μας ευρώ. Μετά από χρόνια διεργασιών, η πρώτη χρήση του ευρώ θα γινόταν την 1η-1η του 1999 σε χώρες Ευρωζώνης όπως η Φινλανδία και η Γερμανία. Μάλιστα, την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε και η μελλοντική είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, σκορπίζοντας αισιοδοξία στον κόσμο για ένα καλύτερο και πιο πλούσιο μέλλον. Πάνω όμως σε αυτή την αισιοδοξία, ο κόσμος στράφηκε στο χρηματιστήριο. Και αυτό γιατί θεωρούσαν ότι η αισιοδοξία και οι προσδοκίες για άνοδο της αγοράς θα αποτυπωνόταν στο ταμπλό, όπως λέμε, του χρηματιστήριου. Βέβαια, υπήρχε και ξεκάθαρα πολιτικό σκέλος στη συγκεκριμένη ιστορία, αλλά δεν θα το εξετάσουμε στο πλαίσιο αυτού του βίντεο. Γενικά, σε αυτό το κανάλι δεν τοποθετούμαστε πολιτικά. Με την ελπίδα λοιπόν ότι η ελληνική οικονομία θα μεγάλωνε με το ευρώ, κάθε νοικοκυριό ξεκίνησε να επενδύει χρήματα που είχε ή δεν είχε σε μετοχές που πρώτη φορά άκουγε. Αρχικά φαινόταν σαν μια απλή όθηση που ανέβαζε τις μετοχές του ταμπλό, αλλά μέχρι το καλοκαίρι η κατάσταση είχε ξεφύγει. Σημείωση, όταν λέμε μετοχές του ταμπλό ή γενικά ταμπλό, εννοούμε τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έτσι, γιατί πολλοί το παίζουμε έξυπνοι με ορολογίες, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ απλά πράγματα. Για να καταλάβουμε τι φρενίτιδα επικρατούσε εκείνη την περίοδο, αξίζει να πούμε μόνο δύο νούμερα. 1,5 εκατομμύριο ενεργοί κωδικοί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 1,5 εκατομμύριο Έλληνες είχαν στην κατοχή τους κάποια μετοχή εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Υπολογίζοντας ότι ο κάθε κωδικός θα αντιστοιχούσε σε τουλάχιστον ένα νοικοκυριό, καταλαβαίνουμε πως πρακτικά όλοι ήταν επηρεασμένοι από την πορεία του χρηματιστήριου. Δεν πρέπει να υπήρχε σπίτι που να μην παρακολουθούσε τους Σοφοκλέους και να μην την ένοιαζε τι κάνει τότε η Κλωνατέξ. Στηρίζουμε Νάουσα. Εκεί σπουδάσαμε άλλωστε.
Υπήρχαν περιπτώσεις που οι οικογένειες δανείστηκαν από συγγενείς για να παίξουν, γιατί κυριολεκτικά μόνο παιχνίδι και τζόγος μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που συνέβαινε. Πήρανε δάνεια με υποθήκη σπίτια ή μαγαζιά για να μπουν στο χρηματιστήριο. Και φυσικά σήκωσαν οτιδήποτε μετρητό υπήρχε σε στρώμα ή καταθέσεις για να τα βάλουν στο χρηματιστήριο. Πάντα με την προσδοκία ενός μεγάλου κέρδους και μιας άνετης ζωής. Το δεύτερο νούμερο που αξίζει να συγκρατήσουμε είναι ότι στην κορύφωσή τους υπήρχαν 999 χρηματιστηριακές εταιρείες. Εντάξει, ούτε χίλιες. Στις αρχές του 99 υπήρχαν περίπου 350 χρηματιστηριακά γραφεία. Στο πικ της φερνίτιδας αυτά είχαν μεταφραστεί σε 1000 γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Μπρόκερς, χρηματιστές και άλλοι μεσάζοντες αγόραζαν και πουλούσαν μετοχές σαν να μην υπάρχει αύριο. Για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει αυτό το νούμερο, το 2003 που είχε πλέον ξεφουσκώσει αυτή η φούσκα, υπήρχαν λιγότερο από 100 χρηματιστηριακά γραφεία στην Ελλάδα. Η τρέλα όμως του ελληνικού χρηματιστηρίου κορυφώθηκε το Σεπτέμβριο του 99, όταν στις 17 Σεπτεμβρίου ο Γενικός Δείκτης έπιασε τις 6.335 μονάδες. Κάτι που αποτελεί την υψηλότερη τιμή που έχει πιάσει ο συγκεκριμένος δείκτης μέχρι και σήμερα, 23 χρόνια μετά. Την ημέρα εκείνη η συνολική κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου είχε φτάσει στα 212 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε δραχμές τότε, ποσό που αντιστοιχούσε στο 182% του ΑΕΠ της χώρας. Σκεφτείτε το λίγο. Μόνο οι εταιρείες που ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο άξιζαν όσο δύο φορές η ετήσια παραγωγή όλης της χώρας. Ρε πάμε καλά. Φαινόταν. Δεν μπορεί να μην το βλέπανε και εκείνοι. Λάθος. Από τις 20 Σεπτεμβρίου ο δείκτης άρχισε να κατρακυλά, χάνοντας πάνω από 1000 μονάδες σε μία εβδομάδα. Πολλοίς κόσμος το συνέδεσε με το μεγάλο σεισμό που έγινε εκείνη τη χρονιά στην Αθήνα. Αλλά ξέρετε, η τζογαδόρη είναι ούτως ή άλλως προληπτική. Και τότε ήρθε το reality check. Οι περισσότεροι επενδυτές συνειδητοποίησαν πως η αποτίμηση των εταιριών όχι απλά δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, αλλά δεν είχε καμία απολύτως βάση. Και τότε πούλησαν όλοι. Όλοι, παιδιά. Όλοι πουλούσαν. Δεν υπήρχε αγοραστής για να πάρει τις μετοχές. Και έτσι το ταμπλό βάφτηκε κόκκινο. Η πτώση συνεχιζόταν και πρακτικά συνέχισε μέχρι το 2003, όταν η αισιοδοξία των Ολυμπιακών Αγώνων αντέστρεψε το κλίμα στην αγορά και επανέφερε έστω και εν μέρη την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όπως βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι, τα μεγέθη που είχαμε δει πριν από τη φούσκα δεν τα ξαναείδαμε ποτέ. Και φυσικό βέβαια, αυτό ακριβώς σημαίνει φούσκα. Φανταστείτε ότι το δεύτερο καλύτερο all-time high του ελληνικού χρηματιστηρίου ήρθε λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο, όταν ο Γενικός Δείκτης άγγιξε τις 4.000 μονάδες. Βέβαια, όλοι γνωρίζουν πώς κατέληξε αυτή η ιστορία. Κάθε οικογένεια έχει και κάτι να μας πει από εκείνες τις μέρες. Κάποιον θείο που αγόρασε σπίτι σε νησί και ακόμα το χρωστάει, δάνεια που τρέχουν μέχρι σήμερα και δυστυχώς άνθρωποι που έβαλαν τέλος στη ζωή τους λόγω των χρεών. Όλα συνέβησαν. Όλα. Αν έχετε ακούσει ή ζήσει κι εσείς μια ιστορία από τη συγκεκριμένη περίοδο, γράψτε την κάτω στα σχόλια, έτσι για να μαθαίνουμε όλοι. Και για να μην λέτε ότι ζητάω μόνο από εσάς να πείτε ιστορία, πάμε να δούμε μια δική μου ιστορία που άκουσα εγώ από πρώτο χέρι. Και για νομικούς λόγους θα πούμε ότι προέρχεται από παλιό γνωστό μου που δούλευε κάποτε στο χρηματιστήριο. Ή μάλλον γνωστό γνωστού, μακρινού γνωστού, από το χωριό, δεν το ξέρετε. Που λέτε, είμαστε στο 1999 και ένας επενδυτής έχει αγοράσει 500 μετοχές μιας εταιρείας. Η εταιρεία αυτή λέγεται Γενική Αποθηκών. Και ναι, πολύ super duper όνομα για μία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Η αξία αγοράς τότε ήταν 2.000 δραχμές για κάθε μετοχή. Με μία καλή πληροφόρηση που είχε, μαθαίνει ότι θα έρθουν κάποια καλά logistics συμβόλαια, επομένως αναμένει ότι η τιμή της μετοχής θα ανέβει. Πράγματι, μετά από μόλις 2 εβδομάδες, η τιμή της μετοχής εκτοξεύεται στις 6.000 δραχμές, τριπλασιάζοντας έτσι το κεφάλι του συγκεκριμένου γνωστού, και με το χρηματιστή του φυσικά να τον παίρνει τηλέφωνο και να τον ρωτάει αν θέλει να πουλήσει. Και ο γνωστός απαντάει όχι. Μέσα σε επόμενες 2 εβδομάδες η Γενική Αποθηκών κλείνει 2 διαδοχικές παρασκευές στις 11.000 δραχμές και στις 50.000 δραχμές αναμετοχή. Όπως καταλαβαίνετε, όλη η οικογένεια του γνωστού έχει πέσει από πάνω του και τον παρακαλάει να πουλήσει. Ο επενδυτής λοιπόν αυτός είναι τόσο αισιόδοξος και σίγουρος για την επένδυσή του που όχι απλά δεν πουλάει, αλλά αγοράζει κι άλλες. Παιδιά, ο τύπος αγόρασε μετοχές στις 50.000 δραχμές αναμετοχή, ενώ αρχικά είχε αγοράσει στις 2.000. Τζογός. Και εκεί ξεκινάει η φρενίτιδα. Η μετοχή, παίρνοντας φόρα από τη συνολική αισιοδοξία του χρηματιστηρίου Αθηνών, βρίσκεται στις 100.000 δραχμές αναμετοχή, με κορύφωση στις 120.000 δραχμές. Τα εξωπραγματικά κέρδη που έχει εξασφαλίσει ο συγκεκριμένος επενδυτής πραγματικά μας κάνει όλους να ζαλιζόμαστε, αλλά εκείνος τίποτα. Αγοράζει κι άλλες. Οριακά στενοχωριέμαι τώρα, γιατί αυτό είναι άρρωστο. Οι πρώτοι κλειδονισμοί στο χρηματιστήριο αξιών φαίνονται και ρίχνουν την τιμή στις 100.000 δραχμές. Οπότε και ο γνωστός αγοράζει ξανά γιατί πιστεύει ότι θα ξανανεύουν. He bought the deep. Από εκείνη τη στιγμή και μετά η μετοχή καταβαραθρώνεται και 2 εβδομάδες μετά αξίζει μόλις 50.000 δραχμές αναμετοχή. Και κάπου εκεί ο γνωστός αποφασίζει να πουλήσει κάποιες από τις μετοχές του. Και επειδή παιδιά εδώ είναι Ελλάδα και όχι Αμέρικα, δεν βρίσκει αγοραστή. Η καλύτερη τιμή στην οποία μπορεί να τις πουλήσει είναι 20.000 δραχμές
Και αυτός επειδή θεωρεί ότι πλέον είναι πολύ χαμηλά, δεν πουλάει καν. Περιμένει να ξανανεύει. Και μαντέψτε, η εταιρεία επειδή πλέον δεν μπορεί να καλύψει τα δάνειά της με τόσο χαμηλή αποτίμηση, φαλιρίζει. Και ο γνωστός έχασε όλη του την επένδυση. Έτσι, μια πολύ μικρή σημείωση, η εταιρεία αργότερα πουλήθηκε στην Εθνική Τράπεζα, αλλά οι επενδυτές. Πάμε τώρα ένα βήμα πίσω. Ο τύπος κατάφερε κάποια στιγμή να έχει 240 επί μέσα σε 5 μήνες. Και μετά έρχομαι εγώ να κράξω τα κρύπτος. Ρε μάθετε μπαλίτσα, ελληνικό χρηματιστήριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο ακούστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά ο όρος εσωτερική πληροφόρηση. Insider trading. Πολύ απλά, insider trading ή εσωτερική πληροφόρηση έχουμε όταν γνωρίζουμε κάτι από μέσα από την εταιρεία που θα επηρεάσει την τιμή της. Αν εκείνη τη στιγμή δράσουμε με βάση τη συγκεκριμένη πληροφορία και πριν αυτή γίνει διαθέσιμη σε όλους τους επενδυτές, τότε έχουμε φταίξει και θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Απλά να πούμε ότι η συγκεκριμένη πράξη διώκεται νομικά σε ποινικό επίπεδο. Το λέω για όλους εσάς που νομίζετε ότι ξέρετε κάτι πριν από την υπόλοιπη αγορά. Ναι. Δεν ξέρετε ή αν ξέρετε είστε παράνομοι. Διαλέξτε. Και αυτή ήταν η ιστορία της Φούσκας του 99. Μια επενδυτική ιστορία που άφησε ένα εξίτηλο το αποτύπωμά της σε μια ολόκληρη γενιά επενδυτών. Ή μάλλον καλύτερα σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Αν να μας μείνει μόνο ένα πράγμα από την όλη κατάσταση, είναι το ρητό του Warren Buffett: Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Δηλαδή να φοβόμαστε όταν όλοι είναι αισιόδοξοι και να είμαστε αισιόδοξοι όταν όλοι οι υπόλοιποι φοβούνται. Τώρα εντάξει, εδώ στο σενάριο υπάρχει ολόκληρο αφιέρωμα για τα fundamentals, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά. Αλλά τι να πω μετά από όσα συνέβησαν. Το μόνο ίσως που έχει νόημα να κρατήσουμε από αυτό το κομμάτι είναι ότι πρέπει να κοιτάζουμε σε βάθος τους ισολογισμούς των εταιριών πριν επενδύσουμε. Και γι' αυτό άλλωστε έχω ολόκληρη σειρά για το πώς μελετάμε οικονομικές καταστάσεις. Πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Και φυσικά, αν θέλουμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά και θέλουμε απλά ένα χώρο να παρκάρουμε τα χρήματά μας για να μπορέσουν αυτά να μεγαλώσουν μέσα στα επόμενα 10, 20 ή 30 χρόνια, τότε ξέρουμε την επιλογή μας. Η οποία φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το UCITS ETF VUEA, το οποίο και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και είναι UCITS που σημαίνει μηδενική φορολογία τόσο στα κέρδη υπεραξίας όσο και στα μερίσματα, και επανεπενδύει αυτόματα μερίσματα χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε εμείς απολύτως τίποτα. Και είναι διαθέσιμο στη Freedom24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Και για όσους θέλουν να δουν πρακτικά βήμα-βήμα πώς γίνεται, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom24 μέσα από το link της περιγραφής για μια δωρεάν μετοχή και 0% προμήθεια. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUEA, πάμε αγορά και το έχουμε. Και μιλάμε για Αμερική, με πολυεθνικές που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις παγκόσμιες αγορές, με στελέχη που σέβονται τους μετόχους των εταιριών και με εισηγμένες εταιρείες που έχουν πάνω από το 50-60% τους στο χρηματιστήριο. Όχι σαν τις δικές μας ελληνικές που βάζουν 10% μόνο και μόνο για να πάρουν χρηματοδότηση από την τράπεζα. Συνοψίζοντας, εμείς, η νέα γενιά, έχοντας μάθει από τα λάθη των προηγούμενων γενεών, μπορούμε να ξαναχτίσουμε την επενδυτική κουλτούρα στην Ελλάδα με αργά, σταθερά βήματα, χωρίς φανφάρες και υπερβολές. Γιατί είναι σημαντικό οι επενδύσεις να γίνουν μέρος της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων. Απλά όχι όπως έγινε το 99. Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μας, τους Financial Greeks. Αν θέλετε να βλέπετε ένα βίντεο μου κάθε μέρα, κάντε και εκεί εγγραφή και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Γιατί στο δικό μου κανάλι, εδώ, ανεβάζω ένα βίντεο κάθε μέρα Δευτέρα έως Σάββατο, αλλά την Κυριακή θα τα λέμε πιο χαλαρά στο καθιερωμένο vlog των Financial Greeks. Σας περιμένω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο. Περίμενε, δεν έχουμε κλείσει. 3, 2, 1. Θα έχουμε ωραία bloopers σε αυτό το βίντεο. Λαλαλαλα! Στο. Τι έγινε. Γίτσες. Πότε γεννήθηκες ρε. Παιδιά, ένα έχω να σας πω. Βλέπω τη φάτσα μου επιτέλους. Τι είναι ρε, τι κοιτάς. Τίποτα. Τι κοιτάς. Τι θέλεις. Τώρα κλείσαμε.